επιμέτωρνα σύλληψη από το Αζερβαϊτζάν, το οποίο και σήμερα έχει εμπλακεί στην όλη σύγκρουση με την Αλβανία, τροφοδοτώντας με ειδήσεις για την παράνομη δράση μου τις αρχές της Αλβανίας. Δηλαδή, ένα διεφθαρμένο καθεστώς τροφοδοτεί με πληροφορίες ένα άλλο πιο διεφθαρμένο για ένα έντιμο ευρωβουλευτή. Και τι είναι η πρώτη σας αντίδραση? Πήραμε μια ενημέρωση από τον διαδικτυακό τόπο του Αλβανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, ο οποίος λέει ότι οι λόγοι για τους οποίους έχω κηρυχθεί persona non grata είναι γιατί μίλησα πριν 2 χρόνια στα Τίρανα για τα δικαιώματα των χυμαριωτών στην περιουσία τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δικαιώματα είναι αναπαλωτρίωτα και κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει και να καταπατεί ξένες περιουσίες, πολύ περισσότερο όταν κουβαλεί και τείχους από το Κόσοβο, Κοσοβάρους, που με το έτσι θέλω παίρνουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Ο δεύτερος λόγος ήταν το tweet που έκανα στον Ράμα λέγοντάς του ότι με αίμα δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλίου. Και ο τρίτος λόγος ήταν όλα όσα συνέβησαν στην πρώτη μου επίσκεψη όταν συνάντησα την οικογένεια του Κωνσταντίνου του Πατσίπα και όταν ξαναπήγα για την κυρία. Ήταν πολύ ωραίο. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι για μένα χώρος τιμής. Είναι δείγμα το ότι κάτι έκανα και κάτι είχε αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ έχω κάνει, έχω καταθέσει ψυχή, αγώνα όλα αυτά τα 10 χρόνια. Θέλω να το εξηγήσετε αυτό. Να σας πω, για μένα η πολιτική δεν έχει καμιά σημασία αν δεν έχει ως βασικό της άξονα, ως ακρογωνία ολίθου, τον ανθρωπισμό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να εμπλακούμε στην πολιτική? Για να κάνουμε την ανθρώπινη ζωή πιο καλή, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, για να του προσφέρουμε αυτά τα οποία δικαιούνται. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει μετά από αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό, την δολοφονία του Κωνσταντίνου? Στη χειρότερη μορφή ανελευθερίας είναι η άγνοια. Και δυστυχώς πάσχουμε από άγνοια σε σημαντικό βαθμό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει 3 μέτρα μακριά από εμάς. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαδίδει ενδεχομένως ο υπηρετικός λαός, η μειονότητα, η ελληνική μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου, η δολοφονία του Κωνσταντίνου, η ψυχροεκτέλεση του Κωνσταντίνου έτρεψε, όπως είπατε πολύ σωστά, αφιπνιστικά. Καταλάβαμε ότι εκεί υπάρχει μια καρδιά που πάλεται, δεν είναι ισοηλεκτρική γραμμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και ζουν μέσα σε συνθήκες φρικτής καταπάτησης των δικαιωμάτων τους, μέσα σε συνθήκες φοβερής ανελευθερίας. Τώρα, αν εμείς δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, δεν θέλουμε να το ξέρουμε, δεν θέλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη γιατί αλλάζει τους γενικότερους μεγαλυπίπολους σχεδιασμούς μας και τοποθετεί τον όποιο νοιάζεται για αυτά τα πράγματα από τους μεταμοντέρνους εξυγχρονιστές που κατά καιρούς διαχειρίζονται τον δημόσιο λόγο. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Όλα αυτά που...